Ο νυχτερινό ουρανό πάνω από τη μάχη φωτίστηκε έντονα όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα τη γη ένα τεράστιο αστεροειδή στα ξημερώματα τη Δευτέρα. Με μέγεθο ενό μέτρου δημιούργησε ένα πεφταστέρι και μια έκρηξη αέρα και έγινε ορατό από Βέλγιο, Ολλανδία και Βρετανία. Ο βράχο, με την ονομασία 2023 CX1, εισήλθε στην ατμόσφαιρα περίπου 3 χιλιόμετρα από τι Γαλλικέ ακτέ στι τρεις τα ξημερώματα δημιουργώντα μια μπάλα φωτιά, καθώ διαλύθηκε σε μικρά κομμάτια που προσγειώθηκαν στη θάλασσα. Ήταν μόλι η 7η φορά που προβλέφθηκε επιτυχώ η πρόσκρουση ενό αστεροειδού σε μια περίπτωση που, όπω δήλωσε ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο, αποτελεί ένδειξη τη ταχεία προόδου των παγκόσμιων δυνατοτήτων ανείχνευση αστεροειδών. Για τους επιστήμονες η πρόβλεψη ακίνδυνων αστεροειδών όπως αυτός θεωρείται καλή πρακτική για τον εντοπισμό εκείνων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον πλανήτη. Ο 2023 C-61 ανακαλύφθηκε μόλις 7 ώρες πριν από την πρόσκρουση από τον Ούγκρο αστρονόμο Κρίστιαν Σαρνέτσκι στο αστεροσκοπείο Κόγκολη στα Ουγγαρία. Ο ίδιος τον απεικόνισε για πρώτη φορά το βράδυ της Κυριακής, όταν βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη από 233.000 χιλιόμετρα από τη γη και εντός της τροχιάς του φεγγαριού. Καθώς αντιμετώπισε την ατμοσφαιρική αντίσταση, κάηκε ως ένας φωτεινός μετεωρίτης, που μπορούσε να παρατηρηθεί από τη Βόρεια Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν εισέλθει στη θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Γαλλίας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετεώρων, ο βράχο ήταν μικρό, περίπου ένα μέτρο σε διάμετρο, αλλά ήταν ορατό ω μεγάλη πύρηνη σφαίρα. Αν όμω είχε πέσει σε κατοικημένη γαλλική γη, τα θράσματα του θα μπορούσαν να είχαν τραυματίσει σοβαρά κάποιον. Οι αστεροειδεί θεωρούνται από τι πιο επικίνδυνε φυσικέ καταστροφέ που θα μπορούσε να βιώσει ο πλανήτη, ειδικά επειδή δεν υπάρχει προ το παρόν τρόπο να του σταματήσουμε. Ένα αστεροειδή πλάτου άνω των 140 μέτρων θα απελευθέρωνε ένα ποσό ενέργεια τουλάχιστον 1.000 φορέ μεγαλύτερο από αυτό που απελευθερώθηκε από την πρώτη ατομική βόμβα, αν προσέκρουε στη γη, σύμφωνα με έρευνα του Davidson Institute of Science, του εκπαιδευτικού βραχίωνα του Ισραηλινού Weizmann Institute of Science. Αντίστοιχα, ένας που έχει πλάτο ένα χιλιόμετρο θα μπορούσε να προκαλέσει έναν παγκόσμιο αφανισμό και το τέλος της ανθρωπότητας.